Πάμε όμως στην Ουάσιγκτον τώρα, κυρίες και κύριοι, και την ανταποκρίτριά μας εκεί, η Κατερίνα Σόκου, η οποία έχει αποκλειστικές πληροφορίες σε σχέση με τη μορφή που περιμένουμε να λάβει η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως εσύ πρώτη μας αποκάλυψες εδώ χθες στο Δελτίο, Κατερίνα. Και οι πληροφορίες έρχονται από τα πλέον αρμόδια χείλη, από τον ίδιο τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο. Καλησπέρα από την Ουάσιγκτον, Σία. Πράγματι, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χθες το βράδυ, μετά τη δεξίωση που παρέθεσε για τον Πρωθυπουργό στο State Department, σε συνομιλία που είχα μαζί του, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες μας ότι επίκειται διπλωματική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση με την Τουρκία. Και αυτή θα λάβει μία μορφή στην οποία προτίθεται και ο ίδιος να παρέμβει σε ανώτατο διπλωματικό επίπεδο, εφόσον βέβαια όλα πάνε καλά στις επαφές. Δηλαδή, τι είδους? Ακριβώς, με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μάθιου Πάλμερ, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στη Τουρκία τον επόμενο μήνα και έχει ήδη προγραμματίσει και ταξίδι στην Ελλάδα για τις αρχές Μαρτίου. Αυτός θα είναι λοιπόν ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στην Άγκυρα και την Αθήνα. Ο Μάθιου Πάλμερ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, είναι αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ναι, και για τα Δυτικά Βαλκάνια έχει αυτό το ρόλο και από ό,τι φαίνεται αναλαμβάνει και στην περιοχή μας. Βέβαια, να πούμε ότι η Αμερικανική διπλωματία στην περιοχή για την διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας βρίσκεται σε εξέλιξη όλη αυτή την περίοδο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, και θα ενταθεί περισσότερο, αν μη τι άλλο. Δηλαδή, ουσιαστικά η συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ έδωσε το πράσινο φως στις Ηνωμένες Πολιτείες και το αίτημα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Άλλωστε, το έκανε και του Έλληνα Πρωθυπουργού, για να αναλάβουν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Από όπως μαθαίνουμε, η εστίαση βεβαίως είναι τα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών και ιδιαίτερα του μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης, διότι αυτό είναι που απασχολεί ιδιαίτερα και ανησυχεί τους Αμερικανούς, και βέβαια για τη σταθερότητα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και να πούμε τέλος ότι ο Μάικ Πομπέο έπαιξε καταλυτικό ρόλο και στην ίδια τη συνομιλία, την επαφή στο Λευκό Οίκο, τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, ώστε να διευκολύνει τη συζήτηση και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και για να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα, τα οποία βεβαίως ήταν κορυφαία στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εξ αυτού του λόγου, άλλωστε, καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμος και ο ίδιος, διατεθειμένος και ο ίδιος να εμπλακεί στη διαμεσολάβηση αυτή, εφόσον δεν αποδώσουν οι διαπραγματεύσεις σε πρώτη φάση, στις οποίες θα είναι επικεφαλής ο κύριος Πάλμερ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για αυτό το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Ναι, θες να προσθέσει κάτι? Ναι, να πούμε ότι βεβαίως η εξέλιξη αυτών των προσπαθειών θα εξαρτηθεί, και το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Οπωσδήποτε. Οπότε το αν θα παρέμβει ή όχι ο Μάικ Πομπέο νομίζω ότι θα εξαρτηθεί και από το πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες διερευνητικές επαφές. Προφανώς, ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς φτάσαμε στην απόφαση αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Να παρέμβει δηλαδή Γιάννη Καντέλη, και πάλι στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, στην κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα, και έχεις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες ως προς αυτό. Πίσω μου, Σία, είναι το ΟΒΑΛ γραφείο. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλησε διεξοδικά τόσο στον Αμερικανό Πρόεδρο, όσο και στον Υπουργό Εξωτερικών, που ήταν παρόν σε αυτή την συνάντηση, το τι σημαίνουν οι ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όχι όμως μόνο αυτό. Εξήγησε ποια θα είναι η αντίδραση της Ελλάδος, εφόσον υπάρξει κάποια παραβίαση των κόκκινων γραμμών που έχει πάνω στα εθνικά της και κυριαρχικά της συμφέροντα στην περιοχή. Μάλιστα, φαίνεται ότι εξηγήθηκε προς την αμερικανική πλευρά ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να οδηγήσουν σε ένα θερμό επεισόδιο, μπορεί να οδηγήσουν σε μια σύραξη που μπορεί να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι έγινε σαφές προς την αμερικανική πλευρά ότι πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες πριν φτάσουμε σε ένα τέτοιο γεγονός, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο μετά να αποκλιμακωθεί και θα είναι πολύ πιο δύσκολη η όποια προσπάθεια θα κληθούν να καταβάλουν. Έτσι λοιπόν, η αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς για το πώς θα δράσει σε περίπτωση που η Τουρκία ξεφύγει από αυτές τις προκλητικές συμπεριφορές και πάει ένα βήμα παρακάτω, ενεργοποίησε, όπως μπορούμε να πούμε, την αμερικανική πλευρά για να αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι απολύτως σαφές ότι κάθε άλλο παρά μια αποσταθεροποίηση και στη δική μας περιοχή θα ήθελαν οι ΗΠΑ σε αυτή την περίοδο. Σε ευχαριστούμε πολύ.